με τις οστικές διαταραχές στην κατηγορία αυτών των ασθενών. Γνωρίζουμε ότι οι ασθενεί με χρόνια νευροπάθεια παρουσιάζουν σταδιακά απώλεια απόλυτη ευεβδοτότητα τη αορτή και των ελαστικών αγκύων, που οδηγεί σε αρτηριοσκληρικέ αλλοιώσει. Οι οποίε εκφράζονται με αύξηση τη ταχύτητα μετάδοση του σφυγμικού κύματο κατά μήκο του αρτηριακού δέντρου και οδηγούν κλινικά σε αυξημένη επίπτωση καρδιακιακών συμβαμάτων αρτηριοσκληρικού τύπου. Οι αρτηριοσκληρικέ αλλοιώσει σε κυταρικό επίπεδο από αύξηση της, της, διάσπασης των ελαστικών ινών του μέσου τυχώματος των ε, απόπτωση και μετανάστευση των ενδοθυλιακών κυτάρων, αλλά ο κύριος πρωταγωνιστής των διεργασιών αυτών είναι τα αγκιακά λία κύτταρα του μέσου χιτώνα των αγκίων, τα οποία με την επίδραση διαφόρων παραγόντων της χρόνιας ουρεμίας, όπως είναι η υπερφοσφατεμία, η υπασβεστιεμία, το οξυδοτικό στρες και χρόνια φλεγμονή, υφίστανται διαφοροποίηση σε ρωστικού τύπου κύτταρα, ικανά να προάγουν την παραγωγή ε, ε, έκτοπων επασβεστώσεων στο αγκιακό τείχομα. Ε, τα τελευταία χρόνια στην παθογένεια των αρτηριακών επασβεστώσεων στους ασθενείς με χρόνια νευρική νόσο ε, εμπλέκονται σημαντικοί οδοί του μεταβολισμού των οστών ε, και μία από αυτές, αυτές τις οδούς είναι η σηματοδοτική οδός WNT-β κατενίνης των οστενοβλαστών η οποία συμμετέχει, είναι μια οδός με αυτε και συμμετέχει στο σχηματισμό οστού. Ε, συγκεκριμένα η σηματοδοτικη οδος wnt β των οστενοβλαστων η οποια συμμετεχει ειναι μια οδος με αναβολικη δραση και συμμετεχει στο σχηματισμο οστου συγκεκριμενα η ενεργοποιηση της ε, οδού οδηγεί σε... Ε, οδη... Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το... Οδηγεί σε σταθεροποίηση του συμπλέγματος των πρωτεϊνών τη Β' Κατενίνη, οι οποίε μεταναστεύουν στον πυρήνα του κυτάρου και οδηγούν σε μεταγραφή παραγόντων ε, ικανών να παράγουν την προάγουν την παραγωγή νέου οστού. Ε, πέρα από τη δρά... αναστολή τη οδού αυτή, αποτελούν τα υπομελέτη μόρια ε, σκληροστίνη και πρωτενη DTK1, τα οποία εκτό από τι δράσει του στο σκελετό, διερευνάται και η δράση του στο αγκιακό τείχομα, η οποία πιστεύεται ότι έχει ανασταλτική επίδραση στη μετατροπή των αγκιακών λίων μυϊκών κυτάρων σε οστικού τύπου κύτταρα που προάγουν αγκιακέ επασβεστώσει. Ο σκοπό τη μελέτη ήταν να διερευνηθούν οι συσχετήσει των πρωτεϊνών σκληροστίνη και DTK1 με την αρτηριακή σκληρία, καθώ και η σχέση του με την εμφάνιση καρδιακιακών συμβαμάτων και τη θνητότητα σε χρονίου αιμοκαθερούμενου ασθενεί. Ε, περιλήφθηκαν 80 ενήλικοι ασθενεί που ήταν σε αιμοκάθαρση minutes. τουλάχιστον για τρει μήνε, χωρί ιστορικό μείζονο ε, ε, καρδιακιακού συμβάματο. Και στου ασθενεί αυτού, σε μέρα μη αιμοκάθαρση, μετρήθηκε ε, η ο, τη δομηριαία ταχύτητα μετάδοση του φυγμικού κύματο με τη μέθοδο τονομετρία το συγκεκριμένα με τη συσκευή σφίγμοκορ. Ενώ τα επίπεδα τη κληροστήνη ορού και τη πρωτενη δίτη και Ιωάννου στον ορό των αυτών, Προσδιορίστηκαν με τη μέθοδο ΕΛΑΙΖΑ. Οι ασθενεί αυτοί παρακολουθήθηκαν για ένα μέσο διάστημα 45 μηνών και καταγράψαμε σαν πρωτεύον καταληκτικό σημείο το συνδυασμό συνολική θνητότητα μη θανατηφόρου εμφράγματο μυοκαρδίου και αγκιακό κεφαλικό επεισοδίου, νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια αριθμία και επαναγκύωση εφανέων, ενώ δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία ήταν καρδιακιακή και συνολική θνητότητα. Εδώ απεικονίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των ασθενών. Ακολούθησε μονοπαραγοντική ανάλυση που ανέδειξε ότι η σκληροστήνη έχει θετική συσχέτιση με την ηλικία και το δείκτη μάζα σώματο και αντίστροφη με το δείκτη επάρκεια τη αιμοκάθαρση και τη βή και την παραθορμόνη ορού. Ενώ ε, παρατηρούσαμε ότι η, σχέση, η σκληροστήνη δεν σχετιζόταν ε, στατιστικά σημαντικά με την pulse wave velocity, οριακά βέβαια από ό,τι βλέπουμε, ενώ η μονοπαραγωγική ανάλυση για την DTK1 πρωτενη δεν ανέδειξε σημαντικέ συσχετήσει με δείκτε του οστικού μεταβολισμού ή ε, της τη νόσου, παρά μόνο μια ασθενή συσχέτιση με την ηλικία, αντίστροφη μάλιστα. Ε, ε, στη συνέχεια, χωρίσαμε του ασθενεί σε δύο ομάδε, ανάλογα με τη διάμεση τιμή τη κληροστήνη και τη πρωτενη DTK1, και παρατηρήσαμε ότι οι ασθενεί που ήταν, είχαν υψηλέ τιμέ κληροστήνη πάνω από τη διάμεση τιμή, εμφάνιζαν και αυξημένε τιμέ pulse wave velocity. Ε, σε αντίθεση με ε, την πρωτενη DDK1, όπου δεν υπήρξαν μεταξύ των δύο ομάδων χαμηλή και υψηλή DDK1 διαφορέ στην pulse wave velocity. Ε, 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 ακολούθησε και η σταδιακή ανάλυση παλινδρόμηση, όπου η Πάλσουα Βελόση ήταν εξαρτημένη με τα Και φάνηκε ότι όταν κάναμε προσαρμογή ε, για σημαντικού δείκτε του αστικού μεταβολισμού, όπω είναι το γινόμενο ασβεστίου φωσφόρου, η παραθορμόνη, ε, οι ασθενεί με υψηλέ τιμέ κληροστίνη είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίζουν και αυξημένε τιμέ Wave Velocity Και μόνο όταν στο μοντέλο το τελικό προσθέθηκαν σημαντικοί δείκτε καρδιαγκιακή νόσου, όπως ο διαβήτης, η υπέρταση, ο χρόνο μοκάθαρση, ε, χάθηκε η στατιστική σημαντικότητα της σχέσης αυτής. Ε, στην πρωτεΐνη DDK1 ούτε, ούτε η μονοπαραγωγική, ούτε η πολυπαραγωγική ανάλυση απέδωσε συσχετήσει σημαντικές μεταξύ της αρτηριακής κληρία και της DDK1. Ε, ακολούθησε ανάλυση επιβίωσης. Ε, χωρίσαμε τους ασθενείς σε τρία τριτημόρια ε, ανάλογα με τα επίπεδα σκληροστήνης. Τους παρακολουθήσαμε για 45 περίπου μήνε και παρατηρήσαμε ότι ε, ε, οι ασθενείς που ανήκαν στο υψηλό τριτιμόριο της Κληροστίνης. Ε, είχαν μικρότερο διάστημα ελευθερίας από το πρωτεύον καταληκτικό σημείο, το σύνθετο, όπως αναφέραμε, που περιελάμβανε συνολική θνητότητα και μη θανατηφόρο έμφραγμα και αγκιακό κεφαλικό επεισόδιο. Ενώ δεν υπήρξε δεν σημειώσαμε σημαντική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων σκληροστίνης και της συνολικής θνητότητας ή της καρδιαγκιακής θνητότητας του ασθενή μα. Εδώ φαίνεται και στην, στην πρώτη δι στις πρώτες θήλες ότι ε, υπήρχε μεγαλύτερος κίνδυνος, σχεδόν τετραπλάσιος για τους ασθενείς που ε, βρίσκονται στο τρίτο τριτιμόριο, στο υψηλό τριτιμόριο της κληροσθήνης, να εμφανίσουν κάποια από τα πρωτεύοντα καταληκτικά σημεία, ενώ δεν ήταν στατιστικά σημαντικές οι σχετίσεις με τη σημαντική θνητότητα και την καρδιακή. Ε, η, η, Cox Regression Analysis στο ασθενή ε, έδειξε ότι είχαμε πάλι ψηλό κίνδυνο ε, να συνδέεται η σκληροστίνη, η τιμέ με την εμφάνιση πρωτεύοντο καταληκτικού σημείου, ακόμη και όταν κάναμε προσαρμογή για σημαντικού δείκτε οστική νόσου, παραθορμόνιας παραθορμόνια γινόμενα βεστίου φωσφόρου, ε, αλλά και καρδιακιακή νόσου, όπω η Pulse Wave Velocity και άλλων δικτών σημαντικών για, την, ε, για τα καρδιακιακά συμβάματα, όπω η CR και η και η σχέση έχασε τη στατιστική σημαντικότητά της μόνο όταν εισήχθη στο ε, μοντέλο η, η ηλικία. Συμπερασματικά, στου χρονίου ομοκαθερόμενου ασθενεί, τα επίπεδα σκυροστήνη σχετίζονται θετικά με την ηλικία και αρνητικά με την παραθορμόνη, ενώ τα επίπεδα τη DDK1 αρνητικά μόνο με την ηλικία. Τα υψηλά επίπεδα σκυροστήνη συνδέονται με υψηλή πάλσγο ανεξάρτητα από άλλου κλασικού δείκτε οστικού μεταβολισμού, όπω η παραθορμόνη και το γινόμενο βεστίου φωσφόρου, ενώ η DDK1 δεν εμφανίζει σχέση με την αορτική σκληρία. Η αυξημένη είναι ο ρου αλλά όχι η DTK1, συσχετίζεται με τα καρδιακιακά συμβάματα και τη δυσμενή έκβαση, ανεξάρτητα από κλασικού δείκτε οστική και καρδιακή νόσου σε χρονίου αιμοκαθερούμενου ασθενεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. για την πολύ ωραία παρουσίαση. Ε, υπάρχει κάποια ερώτηση από το κοινό. Αν όχι... Δεν είμαι βέβαια ότι το κατάλαβα. Να... Τα κατόφ για την α, ε, σ, ε, σκληροστήνη. Τα θέσατε εσείς ή κάνατε ροκαμπίλη, Αυτό δεν κατάλαβα. Ε, τα... τα θα θέσατε εσείς. Για την ε, συνθυντότητα, τα κάτω αυσίμια, για τα τριτημόρια της κυριοστήνης. Όχι, π, ε, πριν την τριτιμότητα που είχατε για την... Τα, α... Ωραία, αυτά ήταν οι διάμεσες τιμές. Στη ήταν στην... Βγάλατε με... τις... Ναι. Ήταν οι διάμεσες τιμές και στη Σκληροστίνη και στην τριτιμό. Ωραία, εντάξει, άρα δεν κάνετε. Ευχαριστώ. Θα συνεχίσω...